Για τη νέα πλατεία Αριστοτέλους, για τα μεγάλα projects που είναι σε εξέλιξη ή σχεδιάζει η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και για άλλα θέματα της πόλης μας, θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι στην πρωινή παρέα του Real FM 107,1. Δήμαρχε, κύριε Ζέρβα, καλημέρα, σας ευχαριστώ θερμά. Κυρία Σαμολαδά, αγαπητή Μαρία, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να πω και καλή σεζόν, δεν έτυχε να τα πούμε. Να έχουμε καλό φθινόπωρο και μια έτσι παραγωγική, δημιουργική χρονιά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά. Για να είμαστε. Η περίοδος ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Στην Αμερική, μάλιστα, η οικονομική περίοδος, ξέρετε, το οικονομικό έτος ξεκινάει το Σεπτέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Νομίζω ότι και σε εμάς είναι κάπως έτσι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη μας, κύριε Ζέρβα. Και τη ΔΕΘ, ναι. Που δεν ανακοινώνται μόνο πράγματα για την πόλη μας, αλλά γενικότερα για την οικονομία, για την νέα οικονομική περίοδο που κατά κανόνα ξεκινάει μετά το καλοκαίρι. Έχουμε και την έναρξη του σχολικού έτους, όλα μαζί. Ένα δεύτερο έτος, όχι το ημερολογιακό, αλλά το πρακτικό ξεκινάει. Κατά τώρα, ναι. Τι απαντάτε εσείς σε όσους έσπευσαν με το καλημέρα να ασκήσουν κριτική στην πρόταση για την ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους και τελικά τι θα δούμε όταν ολοκληρωθεί το έργο? Να σας απαντήσω με μια ερώτηση. Θυμάστε κανένα έργο της πόλης μας το οποίο να ξεκίνησε και να μην είχε τις ίδιες γκρίνιες, τις ίδιες αντιρρήσεις, τις ίδιες αμφισβητήσεις, οι οποίες το κυνήγησαν και πολλές φορές το ματέωσαν? Είναι μεγάλη αυτή η λίστα. Να πούμε για τον περιφερειακό, να πούμε για το μετρό, να πούμε για την υποθαλάσσια αρτηρία, να πούμε για μια σειρά από μεγάλα έργα, το Δημαρχιακό Μέγαρο. Νομίζω ότι είναι μια τάση της πόλης μας να συζητάει πολύ, να διαφωνεί πάρα πολύ και να μην βλέπει ότι στόχος όλων μας είναι να κάνουμε την πόλη μας καλύτερα. Για το θέμα της Αριστοτέλους, του άξονα της Αριστοτέλους, νομίζω γνωρίζετε και εσείς καλά και οι δημότες Θεσσαλονίκης ότι ήταν στις προγραμματικές μου δηλώσεις, ήταν στις προεκλογικές μου εξαγγελίες, ότι η πλατεία Αριστοτέλους όπως και η πλατεία Διοικητηρίου, και μιλάω για δύο εμβληματικές πλατείες οι οποίες είναι παρατημένες εδώ και δεκαετίες, στη διάρκεια της θητείας μου θα αναπλαστούν. Επομένως δεν ευνηδιάστηκε κανείς, νομίζω. Από εκεί και μετά ακολουθήσαμε αυτή τη διαδικασία που οφείλουμε σαν Δήμος να ακολουθήσουμε. Κάναμε ένα διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και γι' αυτό κατηγορηθήκαμε ότι δεν ήταν διεθνής. Μα συμμετείχε ένα γραφείο από το Βιετνάμ. Πώς είναι δυνατόν να συμμετέχει ένα γραφείο από το, αρχιτεκτονικό γραφείο από το Βιετνάμ και να μην είναι διεθνής ο διαγωνισμός? Από εκεί και μετά μιλάμε για αρχιτεκτονική μελέτη, για αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων όπως λέγεται, όπου προφανώς δεν υπάρχει η τελική επιλογή και για τα δέντρα και για το φωτισμό και για τα συντριβάνια και οτιδήποτε άλλο, τα οποία θα δουλευτούν από ένα εξαιρετικό γραφείο το οποίο επιλέχθηκε για το πρώτο γραφείο ομόφωνα, επαναλαμβάνω ομόφωνα, 7 μέλη της Επιτροπής, τα οποία δεν τα όρισε ο Δήμαρχος, τα όρισε ο νόμος. Υπάρχει στην Επιτροπή αυτή καθηγητής Κοσμήτρος από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το Πολυτεχνείο της Κρήτης, από το δικό μας εδώ πέρα το Πολυτεχνείο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει κάποιος που θέλει να βλέπει την πλατεία Αριστοτέλους με άσφαλτο και με πλάκες πεζοδρομίου 50x50, με καμένα δέντρα, θυμάστε, οι φοίνικες αυτοί, οι οποίοι υπήρχαν εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, φοίνικες υπήρχαν και παλιότερα. Κάηκαν το 2017 και δεν τους άλλαξαν. Θα μου πείτε γιατί δεν τους άλλαξε εσύ? Εγώ δεν τους άλλαξα γιατί περιμένω αυτή την ανάπλαση. Δεν θα ήθελα να βάλω ένα δέντρο και μετά από 1-2 χρόνια να το αλλάξουμε. Άρα ουδής ευνηδιάστηκε, γίναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με τον νόμο. Αυτή ήταν η επιλογή της κριτικής επιτροπής. Θα τη δουλέψουμε πάρα πολύ και από εκεί και μετά είναι σημαντικό η πλατεία, ο άξονας Αριστοτέλους, η ίδια η πόλη να ανασυσταθεί, να δώσει πάλι τα διαπιστευτήριά της σε όλο τον κόσμο. Αυτή η τόσο ωραία πλατεία πρέπει να αναπλαστεί και προφανώς θα υπάρξει και πράσινο, προφανώς θα υπάρχει και φωτισμός, προφανώς θα υπάρχει και καινούριο δάπεδο, προφανώς θα υπάρχει και υδάτινο στοιχείο. Όλα αυτά τα πράγματα θα υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν. Είναι η καρδιά της πόλης, πλατεία Αριστοτέλους. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι, κυρία Σαμολαδά. Ανέβασα μια φωτογραφία που βρήκα με την οικογένειά μου, ήμουν πιτσιρικάς 2-3 ετών, όπου έβλεπα ότι το δάπεδο κάτω, τέλης δεκαετίας του 60, ήταν ακριβώς το ίδιο που είναι και σήμερα. Και είναι άσφαλτος. Δεν μπορεί μια κεντρική πλατεία, ούτε φαντάζομαι ο ίδιος ο Εμπράρ, τον οποίο πολλοί επικαλούνται, θα ήθελε να υπάρχει άσφαλτος στο κεντρικότερο, ωραιότερο σημείο της πόλης μας. Ναι, αυτή η εικόνα. Απορώ σε ποιους αρέσει αυτή η εικόνα. Εγώ αυτό είχα πει. Νομίζω ότι αρέσει να γκρινιάζουν, κυρία Σαμολαδά. Ξέρετε, είναι ένα στοιχείο κάποιων. Αυτούς έχω αποκαλέσει κατά καιρούς και επαγγελματίες ευαίσθητους στην πόλη.
Έχουν πρόβλημα με το Δημαρχείο. Είχαν πρόβλημα και με τη νέα παραλία, αυτή που όλοι απολαμβάνουμε. Και στη νέα παραλία, ξέρετε, είχαν αντιρρήσεις. Είχαν πρόβλημα με το Δημαρχιακό Μέγαρο. Έχουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις με το μετρό. Μην την πιάσουμε και αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση. Και εκείνο που μπορώ να σας πω τώρα, και ίσως είναι ενδιαφέρον να το ακούσουν και οι ακροατές μας, είναι ότι δουλεύεται και η αντίστοιχη αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την πλατεία Διοικητηρίου. Πολύ σύντομα θα έχουμε και στην πλατεία Διοικητηρίου επιτέλους όχι ένα αρχαιολογικό κουφάρι, μια σημαντική ανάδειξη των αρχαιοτήτων εκεί, αυτού του τρομερού πλούτου που έχει η πόλη μας. Και από την άλλη πλευρά θα έχουμε μια ωραιότατη πλατεία στην οποία θα πηγαίνουν παιδιά να παίζουν, θα υπάρχει κόσμος που θα την επισκέπτεται και ένα ωραίο σημείο της πόλης μας, όχι θα ξανασυσταθεί, απλώς θα είναι ένα μέρος που θα πηγαίνεις και θα μπορείς να ζεις, να παίζεις, να περνάς τον ελεύθερο χρόνο. Και θα συμβάλλει από ό,τι καταλαβαίνω καθοριστικά και στην μείωση της παραβατικότητας. Γιατί έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση. Και η πανδημία, κυρία Σαμολαδά, μας δίδαξε ότι χρειάζεται καλύτερης ποιότητας δημόσιος χώρος. Περισσότερος δημόσιος χώρος και καλύτερης ποιότητας. Ναι. Δηλαδή στην πλατεία Διοικητηρίου θα κερδίσουμε ένα δημόσιο χώρο. Στην πλατεία Ελευθερίας, για την οποία επίσης με έχουν κατηγορήσει, εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν θα γίνει ένα πάρκο μνήμης, δεν θα υπάρχει περισσότερο πράσινο στην πλατεία Ελευθερίας, απλώς υπάρχει η διάθεση και θα το πετύχουμε να έχουμε και υπόγειο χώρο στάθμισης, γιατί πρέπει να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να λέμε απλά περισσότερο πράσινο ή λίγα παραπάνω δέντρα και τα αυτοκίνητα δεν με νοιάζει που θα τα βάλετε. Δεν μπορούμε να μην θέλουμε το μετρό να τελειώσει όσο δυνατόν πιο γρήγορα, να έχουμε καλύτερες αστικές συγκοινωνίες, να έχουμε περισσότερους ποδηλατόδρομους, γιατί και για αυτούς κατηγορήθηκε. Κάνουμε ποδηλατόδρομο και δεν τον θέλουμε, γιατί δεν μπορεί κάποιος να παρκάρει παράνομα, επαναλαμβάνω, να παρκάρει παράνομα μπροστά στο σπίτι του ή στο μαγαζί του το αυτοκίνητό του. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με λειτουργίες, με αισθητική, με εικόνα μιας σύγχρονης πόλης, εμείς να τα καμαρώνουμε στο εξωτερικό. Και όταν είναι να εφαρμοστούν στην πόλη μας, να λέμε, α, εμείς δεν το θέλουμε ή το θέλουμε να γίνει σε κάποια άλλη γειτονιά. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, το κομμάτι του ποδηλατόδρομου που αφορά στην Νέα Εγνατία, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, ήταν πιλωτικό από ό,τι θυμάμαι. Θα γίνουν βελτιώσεις, γιατί είχε κάποιες δυσκολίες με την τροφοδοσία των καταστημάτων. Ήταν πιλωτικό. Η τροφοδοσία των καταστημάτων δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είχαν ληφθεί μέρημνα και για χώρους φορτοεκφόρτωσης και για τον τρόπο που θα μπορούσε κάποιος να σταματήσει έστω για λίγο μπροστά σε ένα κατάστημα. Δεν ήταν αυτές οι δυσκολίες του ποδηλατόδρομου. Απ' την άλλη πλευρά, ξέρετε, επειδή ήταν και η περίοδος της πανδημίας, δεν είχαμε φοιτητές. Τουλάχιστον 100.000 φοιτητές δεν ήρθαν πέρσι. Οπότε προφανώς δεν είχαμε αυτόν τον αριθμό των ποδηλάτων. Αλλά απ' την άλλη πλευρά, όταν θέλουμε πραγματικά εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όταν θέλουμε λιγότερο κόσμο στις αστικές συγκοινωνίες, όταν θέλουμε πραγματικά μια πόλη πιο πράσινη. Πώς θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Αν δεν βάλουμε πράσινο, αν δεν βάλουμε όποιο δέντρο βάλουμε στις πλατείες μας, αν δεν κάνουμε αυτές τις αναπλάσεις, αν δεν τελειώσει το μετρό, κυρία Σαμολαδά, πώς θα έχουμε μια καλύτερη πόλη, πώς θα έχουμε καλύτερο περιβάλλον. Εγώ ξέρω, Δήμαρχε, ότι γκρινιάζουν και μόλις κάνετε κάτι πηγαίνουν όλοι και φωτογραφίζονται εκεί. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θέλω να μου πείτε τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα της ανάπλασης της πλατείας Αριστοτέλους, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου και βέβαια αν υπάρχει ενδεχόμενο καθυστερήσεων, ενδεχομένως λόγω αρχαιοτήτων που θα βρεθούν στα σημεία που θα σκάψουν τα συνεργεία. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Εγώ ευχαριστώ. Έχω κρατήσει την παρέα μας και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Συζητούμε για την ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους. Δήμαρχε, ποια είναι τα επόμενα βήματα και υπάρχει ο φόβος να καθυστερήσουμε ενδεχομένως λόγω αρχαιοτήτων? Καταρχάς, σε αυτό το διαγωνισμό είχαμε επιλογή τριών βραβείων και τριών μελετών με εξαγορά, που σημαίνει ότι ο Δήμος μπορεί να αξιοποιήσει στοιχεία από όλα αυτά τα βραβεία, από όλες αυτές τις διακρίσεις στο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, είτε ως πρόσθετα στοιχεία στη μελέτη αυτή για την πλατεία του τέλους, είτε κάπου αλλού. Όλα αυτά τα βραβεία θα εκτεθούν στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο νούμερο 6, θα έχουν δυνατότητα να τα δουν, να τα περιδιαβούν οι συμπολίτες μας, να δουν και τις περισσότερες λεπτομέρειες, που ξέρετε δεν είναι τόσο εύκολο να τα δει κάποιος σε μια εφημερίδα ή σε ένα site, και να δουν και κάθε πρόταση που έγινε για την Αριστοτέλους, μαζί βέβαια με δύο άλλα εμβληματικά έργα τα οποία ξεκινάνε. Το ένα είναι η Στάβλη Παπάφη στην Τούμπα, όπου εκεί πέρα έχουμε επίσης ολοκλήρωση της μελέτης. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για την περιοχή της Τούμπας, όπως επίσης και ενός σημαντικού κτηρίου στις 40 εκκλησιές, όπου εκεί πέρα θα έχουμε και στέγαση και τον ΚΑΠΗ
και βιβλιοθήκης. Είναι σημαντικό ότι ο Δήμος δουλεύει και σε πολλά άλλα έργα, τα οποία ίσως, ξέρετε, δεν είναι πρώτης προβολής, δεν είναι η πλατεία στο τέλος, αλλά πιστέψτε μου ότι παράλληλα γίνονται πολλές μελέτες και προετοιμάζονται πολλά έργα. Τώρα, για αυτό που είπατε για τις αρχαιότητες, επιλέχθηκε να γίνει μια ανάπλαση της Αριστοτέλους χωρίς να έχουμε εξκαφές. Σοφή απόφαση από την εμπειρία που έχουμε. Για να σας το αντιπαραβάλλω με την πλατεία Ελευθερίας, που πολύ ευχαρίστως να σας πω και ίσως να είναι κουραστικά, είμαι και τεχνικός, ποτέ δεν ξεχνάω την ιδιότητά μου σαν μηχανικός. Αυτές οι λαμαρίνες στην πλατεία Ελευθερίας μας πληγώνουν. Και δεν είχαμε το πάρκινγκ που το χρησιμοποιούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκίνησε η ανάπλαση, κόπηκαν εκείνες οι θέσεις στάθμευσης. Τώρα έχουν μείνει λαμαρίνες, που είναι πολύ στενάχωρο δηλαδή για την πόλη. Ακριβώς. Και εκείνο έχω ευχάριστες εξελίξεις και ανακοινώσεις. Εκεί ολοκληρώθηκε αρχαιολογική ανασκαφή, γιατί εκεί πέρα πρόκειται να σκάψουμε, πρόκειται να κατέβουμε χαμηλά και έπρεπε να γίνει αρχαιολογική ανασκαφή. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκήρυξε ένα έργο ουσιαστικά αρχαιολογικής ανασκαφής εδώ και αρκετούς μήνες. Αποτυπώθηκε η κατάσταση του τείχους αυτού που υπάρχει, ουσιαστικά του παλιού λιμανιού, του Βυζαντινού λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει την εικόνα του τι βρίσκεται κάτω από τη γη, από τη στιγμή που πρόκειται να σκάψουμε εκεί πέρα. Άρα αυτό θα συνυπολογιστεί στη συνολική μελέτη. Για την πλατεία Αριστοτέλους, το μόνο που θα χρειαστεί να γίνει μια εξκαφή θα είναι στο επίπεδο της πλατείας Αριστοτέλους και όχι σε όλο τον άξονα, το οποίο θα είναι λίγοι πόντοι, δηλαδή θα είναι γύρω στους 50-60 πόντους, που προφανώς βέβαια θα γίνει παρουσία της αρχαιολογικής υπηρεσίας, αλλά θέλω να πιστεύω ότι σε αυτό το βάθος δεν πρόκειται να βρεθεί κάτι το οποίο θα καθυστερήσει, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό το λόγο για το έργο της Αριστοτέλους. Εσείς είστε μηχανικός, ξέρετε, νομίζω ότι για ένα μέτρο κάτω από τη γη και ένα μέτρο πάνω από τη γη δεν χρειάζεται να βγει καν άδεια σε περιπτώσεις που χτίζουμε, νομίζω. Κυρία Σαμολαδάκη, για τους υπόγειους κάδους που σκάψαμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης ήταν παρούσα η αρχαιολογική υπηρεσία. Δηλαδή για αυτό το κομμάτι, ξέρετε που είναι, πόσο περίπου είναι μια διάσταση, ένα μέτρο, ένα 20 που έγινε μια ανασκαφή, ήταν παρόν αρχαιολόγος. Ναι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και σε κόστος και σε καθυστέρηση. Το σέβομαι. Προφανώς πρέπει να διατηρήσουμε τον πλούτο που βρίσκεται κάτω από τη γη που πατάμε και ζούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα προφυλάξουμε το έργο της ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους από τέτοιου είδους καθυστερήσεις. Ναι. Λοιπόν, είδα την περασμένη εβδομάδα πολύ γρήγορα τα αντανακλαστικά σας στο Φεγγαράκι. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή βούτυξαν στο Θερμαϊκό για να ζωγραφίσουν το Φεγγαράκι. Αυτή είναι πάλι μια κακή εικόνα που έχουμε στην πόλη μας. Ξέρετε, πριν από πολλά χρόνια είχα βρεθεί με ένα πολύ φίλο Γάλλο, ο οποίος είναι και φίλος Θεσσαλονίκης και φίλος. Μου είχα πει τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στην πόλη. Εντάξει, το τι του αρέσει, το γνωρίζουμε και του άρεσε, το ξέρουμε κι εμείς. Αλλά εκείνο που μου είχε πει ήταν τα γκράφιτι. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσα πολλά γκράφιτι. Και πριν από κάποιους μήνες, οι δημοτικοί μας αστυνόμοι είχαν συλλάβει. Δεν είχαν συλλάβει ήδη, αλλά είχαν αντιληφθεί κάποιους που γράφανε γκράφιτι στο Λευκό Πύργο. Επαναλαμβάνω, στο Λευκό Πύργο. Φώναξαν τους αστυνομικούς, τους συνέλαβαν, πήγαν αυτόφορο και το δικαστήριο τους αθώωσε, διότι η δημοτική αστυνομία δεν είχε την αρμοδιότητα να συλλάβει αυτούς που γράφουν γκράφιτι. Και ίσως και εσείς δημοσιογραφικά θα διαβάσατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα συνελήφθηκαν κάποιοι οι οποίοι έκαναν γκράφιτι στον περιφερειακό σε μια γέφυρα στο ύψος του Πανοράματος. Ναι. Το δικαστήριο τους αθώωσε. Φοβερό. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, ξέρετε, έτσι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αμέσως, μόλις έγινε αυτό, που για κάποιους, ξέρετε, μπορεί να ήταν πολύ σημαντικό να μπουν σε ένα σκάφος, να βουτήξουν, δεν ξέρω, πήγαν ως βατραχάνθρωποι, δε κομάντο, οι οποίοι γράψαν κάτι στο Φεγγαράκι που στολίζει, κοσμεί, δίνει μια ευχάριστη, μια αισιόδοξη νότα στους ανθρώπους που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο και σε όλους μας. Λοιπόν, αμέσως συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης πήγαν την επόμενη μέρα και το καθάρισαν, χρησιμοποιώντας μάλιστα και ένα σκάφος που ήταν δωρεά ενός ιδιώτη. Αλλά ξέρετε, αυτή η ιστορία να έχει τη δυνατότητα ο Δήμος, έχει τα συνεργεία, έχει τα υλικά για να το κάνει. Αλλά ξέρετε, εμείς να καθαρίζουμε και την επόμενη μέρα να θεωρεί κάποιος κατόρθωμα ότι θα γράψει κάτι το οποίο, αν θέλετε, είμαι και ένας άνθρωπος της τέχνης, της αισθητικής. Δεν λέει και τίποτα. Υπάρχουν εξαιρετικά γκράφιτι και υπάρχουν καλλιτέχνες αυτό το είδος που πραγματικά κάνουν αριστουργήματα. Αλλά αυτές είναι κάποιες υπογραφές που μπαίνουν. Ξέρετε, κάποιος μπαίνει και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι
κάποιο είδους υπογραφικό, ναι, ότι εγώ ήμουνα εκεί. Ναι, ναι. Το οποίο δεν ενδιαφέρει κανέναν, δεν ενδιαφέρει παρά μόνο τον εαυτό του. Παρά μόνο τον εαυτό του. Ναι. Υπάρχει ένα ορότατο γκράφι το οποίο έγινε στο κτίριο της R3. Όπως και του ΑΧΕΠΑ που είναι για την δωρεά των οργάνων. Ζει σε δύο φορές. Ναι. Αλεξάνδρους Βόλου, στη διασταύρωση Αλεξάνδρους, ναι, Βόλου και Δημητρίου Γούναρη. Και εμείς έχουμε δώσει τέτοιες επιφάνειες. Και άλλοι Δήμοι το κάνουν. Την δημιουργική έκφραση των νέων ανθρώπων την καταλαβαίνω ακόμα και σε αυτό το τομέα. Θεωρώ τον γκράφιτι πραγματικά ένα είδος τέχνης, αλλά το οποίο να είναι πραγματικά τέχνη και να γίνεται, αν θέλετε, κάπου που δεν ενοχλεί, που δεν προσβάλλει, που δεν δημιουργεί προβλήματα. Ναι. Λοιπόν, κλείνετε, κύριε Ζέρβα, 2 χρόνια από την ημέρα που ως δήμαρχος αναλάβατε την τύχη αυτής της πόλης. Αν σας ζητούσα να κάνετε μια μήνυα αποτίμηση αλλά και μια αυτοκριτική για τις επιδόσεις της διοίκησής σας, τι θα μου λέγατε, πετύχατε τους στόχους που είχατε θέσει και τι βαθμό σας βάζετε? Βέβαια, δύσκολη περίοδος με πανδημία. Κοιτάξτε, κανείς σπάνια βάζει βαθμό ίδιο στον εαυτό του. Ή αν το βάζει κιόλας, είναι ίσως και άδικος. Εγώ πάντα ήμουν πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου. Πάντα και σαν μαθητής και σαν επαγγελματίας, σαν φοιτητής, ήμουν πάντα πραγματικά πολύ απαιτητικός. Αυτά τα 2 χρόνια δουλέψαμε πάρα πολύ σε όλους αυτούς τους τομείς. Είναι τα χρόνια που ουσιαστικά σχεδιάζεις και σιγά σιγά έρχεται η καρποφορία. Ήδη σε πολλούς τομείς η κατάσταση έχει βελτιωθεί, είναι πολύ καλύτερη η καθαριότητα, είναι πολύ καλύτερη η ποιότητα του δημόσιου χώρου. Σχεδιάσαμε πάρα πολλά έργα, υλοποιήσαμε πολλά έργα από τους ποδηλατόδρομους μέχρι υπαίθριους χώρους στάθμευσης που λείπαν από πολλές γειτονιές και κάθε μέρα αγωνιζόμαστε τόσο ώστε να έχουμε καλύτερη σχολική στέγη, να έχουμε καλύτερο πράσινο, να έχουμε καλύτερα πεζοδρόμια. Γνωρίζετε πολύ καλά το εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ολοκληρώνεται αύριο μάλλον την Τρίτη, ολοκληρώνεται η ασφαλτός της Αγίου Δημητρίου. 2,1 χιλιόμετρα από το ύψος της οδού Λαγκαδά μέχρι το κομμάτι που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Γεννηματά. Πιο πριν ήμασταν στη Δελφόν, ήμασταν στην Ανατολική Θράκη, στην Τούμπα. Ασφαλτοστρώσαμε τη Μητροπόλος. Η Μητροπόλος δεν έχει αυτό το χάλι που είχε. Σήμερα ξεκινάει επίσης ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο είχα εξαγγείλει. Αναπλάσεις γειτονιών, ξεκινώντας από το 5ο διαμέσμα, την 5η κοινότητα, στην οδό Χαλκιδικής στο ύψος της οδού Συνδίκα, όπου μια μεγάλη έκταση, την οποία θα ωφεληθούν τουλάχιστον 20.000 κάτοικοι, θα έχει καινούριο πεζοδρόμιο, καινούριους δενδοδόχους, καινούρια δέντρα, καινούρια παγκάκια, καινούρια καλάθια, κάγκελα και κυρίως καλής ποιότητας άσφαλτο και φωτισμό, γιατί κρατάω αυτό που είπατε κι εσείς, ότι ο φωτισμός, οι καλές χρήσεις διώχνουν την παραβατικότητα, να γίνουν οι γειτονιές καλύτερες, πιο φωτεινές, πιο καθαρές και πραγματικά πολύ πιο ασφαλείς. Θυμάμαι και προεκλογικά που είχατε κάνει μία βόλτα με φακούς. Ακριβώς. Ναι. Και ήταν κάπου σε εκείνη τη γειτονιά που, ναι, κάνουμε και εμείς αυτή την παρέμβαση. Ακριβώς αυτό, να υπάρχει παντού ο φωτισμός, η καλή ποιότητα, να χαίρεται ο κάτοικος να κατεβαίνει σε ένα παγκάκι κάτω από το σπίτι του, δίπλα στο σπίτι του, να υπάρχει ο καθαρός ο κάδος, ο υπόγειος ο κάδος. Να υπάρχει άσφαλτος που τα μηχανάκια να μην φοβούνται να διασχίσουν ένα δρόμο. Έτσι. Και νομίζω ότι όταν βλέπουν μια εφταξία για μια τέτοια κατάσταση, και οι ίδιοι θα πρέπει οι κάτοικοι να αρχίσουν να λειτουργούν διαφορετικά. Δηλαδή να προστατεύουν αυτό που τους προσφέρεται. Βλέπετε ότι όλα αυτά είναι κομμάτια τα οποία και είχαμε εξαγγείλει προεκλογικά και δεσμευτήκαμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Και όλο αυτό το διάστημα, παρόλη την πανδημία, παρόλες τις δυσκολίες, δεν σταματήσαμε να τα σχεδιάζουμε. Να τα χρηματοδοτούμε, γιατί και αυτό, ξέρετε, στις τιμές μας δεν είναι και πολύ εύκολο να βρίσκεις τους πόρους για όλα αυτά. Αξιοποιήσαμε κάθε εργαλείο και πάντα σε συνεργασία με όλους τους φορείς της πόλης, από την περιφέρεια μέχρι την τροχέα και από την κυβέρνηση μέχρι τα επιμελητήρια, να είμαστε κοντά. Ξεκινάμε την ανάπλαση στο καπάνι, στον άξονα της Δημητρίου Γούναρη. Αυτή τη στιγμή βάζουμε κυβόλουθο στην οδό Ελένη Ζωγράφου. Είναι αυτός ο δρόμος που ανεβαίνει από την Ευαγγελίστρια και φτάνει μέχρι επάνω τον Άγιο Παύλο. Όλα αυτά, βλέπετε, είναι μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα στην πόλη μας που αλλάζουν τη γειτονιά, αλλάζουν την εικόνα της. Ναι. Λοιπόν, τώρα, τι θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο των συναντήσεων που θα έχετε με την ευκαιρία για τις 85ης ΔΕΘ? Είστε στους παραγωγικούς φορείς που θα συναντηθεί την Τετάρτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα βρίσκεται εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει και πέρυσι αυτό το μοντέλο και που θα πηγαίνει η πόλη στην Αθήνα. Να έρχεται ο ίδιος να ακούει όλη την πόλη σε ένα απόγευμα ή σε ένα πρωινό ή σε μία μέρα. Εγώ, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία λίγο πολύ σας είπα, του τα έχω θέσει.
και αν θέλετε και την άποψή μου, το να βρεθούμε όλοι φορείς και σε ένα απόγευμα να πούμε όλα τα προβλήματα της πόλης, ίσως είναι και λίγο βαρύ, ίσως είναι και κάτι το οποίο δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση γνωρίζει αυτό το πλάνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, όλα αυτά τα μεγάλα έργα και πολλά άλλα, όπως είναι το DEC, όπως είναι το flyover, όπως είναι η ολοκλήρωση μιας μεγάλης ανάπλασης γύρω από τον άξονα του μετρό, γιατί και εκεί ο Δήμος θα παρέμβει σε πολλούς σταθμούς του μετρό έξω από το όριο του σταθμού, που θα πρέπει να γίνει και εκεί μια ανάπλαση. Όλα αυτά τα γνωρίζει και είναι πολύ σημαντικό η κυβέρνηση να είναι κοντά στην προσπάθεια του Δήμου, των Δήμων, της περιφέρειας, ούτως ώστε η πόλη να αλλάξει το πλάνο. Η Θεσσαλονίκη, κυρία Σαμολαδά, φαίνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο. Υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, να γίνει ένας πόλος ανάπτυξης. Και αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσουμε. Βλέπουμε διάθεση για επενδύσεις, βλέπουμε διάθεση για να έρθουν εδώ και να έχουν την έδρα τους μεγάλες εταιρείες, να εμπιστευτούν τη Θεσσαλονίκη, και εμείς δεν πρέπει να τους διαψεύσουμε. Λοιπόν, να κλείσουμε με την πανδημία. Πόσο σας προβληματίζει η αύξηση των κρουσμάτων? Ποια είναι η εικόνα που έχετε για τη Θεσσαλονίκη? Μπορεί να ζήσουμε στιγμές του περασμένου Νοεμβρίου? Και βέβαια, αν έχετε εικόνα, κύριε Δήμαρχε, για το πόσα είναι σήμερα τα ενεργά κρούσματα στον Δήμο? Κυρία Σαμολαδά, μου έρχονται κάθε Δευτέρα. Σε λίγη ώρα θα έχω την εβδομαδιαία ενημέρωση από την πολιτική προστασία για τα εβδομαδιαία κρούσματα και για το πώς νοσηλευμένοι, γιατί αυτό είναι το βασικό θέμα, πώς νοσηλεύονται. Η πληροφόρηση που έχω και εγώ είναι ότι οι ΜΕΘ δυστυχώς επιβαρύνονται. Εκείνο που δεν μπορώ να αντιληφθώ βέβαια είναι ότι πέρσι τέτοιες μέρες πάλι μπαίναμε, αν θέλετε, με μεγάλη αγωνία. Πέρσι είχε ακυρωθεί μάλιστα η ΔΕΘ. Βλέπω πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων. Και φέτος έχουμε μια τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρσι. Φέτος έχουμε την ευλογία του εμβολίου, που όλοι εμείς την έχουμε κάνει, και πραγματικά προτρέπω πάλι κάθε συμπολίτη μου να αξιοποιήσει αυτό το μεγάλο δώρο που έδωσε η επιστήμη και να θωρακιστεί απέναντι στις κακές συνέπειες, γιατί ξέρετε, τον ιό χτύπα ξύλο βέβαια, εσείς, εγώ μπορούμε να τον κολλήσουμε, αλλά τη στιγμή που είμαστε εμβολιασμένοι, συνεργάτες μου, ξέρετε, το καλοκαίρι μέσα στο γραφείο μου κόλλησαν τη μετάλλαξη Δέλτα. Πιστέψτε με, είχαν 1-2 μέρες να πυρετάκω. Επειδή είχαν εμβολιαστεί. Η οικογένεια ολόκληρη κάθισε απλώς στο σπίτι 2 εβδομάδες χωρίς να έχει αυτές τις συνέπειες που είχαν. Όλα αυτά πλέον τα βλέπουμε, όλα αυτά τα έχουμε πίσω μας, μπροστά μας, και πραγματικά πρέπει να αξιοποιήσουμε τον εμβολιασμό για να έχουμε αυτό το τείχος ανοσίας. Από εκεί και μετά, επειδή η κρίσιμη ερώτηση είναι αν θα έχουμε lockdown, αν θα έχουμε την ίδια ταλαιπωρία, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα έχουμε πάλι lockdown, γιατί υπάρχει ένα τείχος ανοσίας, θα το θέλαμε μεγαλύτερο, θα θέλαμε περισσότερο κόσμο εμβολιασμένο, αλλά πραγματικά η οικονομία της πόλης, η ζωή της πόλης, η ζωή της χώρας δεν μπορεί να ξαναζήσει το τρομερό χειμώνα του 2021. Ναι. Σκέφτεστε ότι μπορεί να έρθετε αντιμέτωπος με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους εργαζόμενους του Δήμου, ε? Αυτό το βλέπουμε σε ευπαθείς ομάδες, ήδη κάποιοι χώροι όπως είναι και σε εμάς που έχουν να κάνουν με φροντίδα ηλικιωμένων, και πιάσει και εμάς αυτή η υποχρεωτικότητα. Θα δούμε και αύριο και οτιδήποτε άλλο προκύψει στο συνολικό σχεδιασμό της χώρας. Προφανώς θα συμμετέχει και ο Δήμος μας και ο κάθε Δήμος. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζέρβα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.